Αγαπητοί μου, με πολύ χαρά και συγκίνηση υποδέχομαι έναν εκλεκτό αδελφό, ένα σεβάσμιο ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, μια διακεκριμένη προσωπικότητα. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυρεωτικής κύριο Νικόλαο. Σεβασμιότατε, πολύ σας ευχαριστούμε γιατί μας κάνατε την τιμή σήμερα, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά σας και τις πολλές ευθύνες σας, τις οποίες εγώ προσωπικά γνωρίζω, και στις δύο Μητροπόλεις, και στη δική σας και στην άλλη που είστε τοποτηρητής, βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα μαζί μας για να σας απολαύσουμε. Η δική μου χαρά είναι ακόμα πιο μεγάλη από τη χαρά όλων των αδελφών εδώ, γιατί, αγαπητοί μου, με τον Άγιο Μεσογείας δεν γνωριζόμαστε τώρα που γίναμε αρχιερείς, αλλά από παλαιότερα, όταν ήμασταν αρχιμανδρίτες. Και μας συνέδεσαν πολύ λεπτοί αγώνες στα θέματα τα εκκλησιαστικά, που δεν μπορώ βεβαίως τώρα να τα πω αυτά, αλλά είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα καταγράψουμε και οι δυο και την έχουμε καταγράψει. Σεβασμιότατε, πολύ σας ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω ως αρχιερεύς της τοπικής εκκλησίας και εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου τα έτη σας να είναι πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα και να συνεχίζετε με υγεία αστεμφή να σπείρετε το Λόγο του Θεού και να καρποφορήσει καρδιές των ανθρώπων. Πιστεύω ότι σήμερα η Πάτρα με πολύ αγάπη, με θέρμη ψυχής και με σεβασμό σας καλωσορίζει και το βλέπετε αυτό και στα πρόσωπα των ιερέων μας, κυρίως στα πρόσωπα των αδελφών της χριστιανικής εστίας, τους οποίους ευχαριστώ για την λαμπρή ευκαιρία που μας δίδουν με την πρόσκληση που σας έκανα να είστε εδώ, αλλά και στα πρόσωπα όλων των αδελφών που κατέκλυσαν αυτή την ωραία αίθουσα ή μάλλον το ναό του Αγίου Ιωάννου του Χριστοστόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954, όπου και σπούδασε φυσική. Μετεκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αστροφυσική, τη μηχανολογία και τη βιοιατρική τεχνολογία. Κτίριο και μάστερ θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Εκάνη μοναχό στην Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης και χειροτονήθηκε διάκονο στη Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στην Αθήνα. Το 2003 έγινε διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1991 διδάσκει πανεπιστημιακά μαθήματα ιατρικού, βιοειδικού και θεολογικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το Λίβανο. Το 1993 ίδρυσε το πρώτο κέντρο βιοιατρικής, ηθικής και δεοντολογίας στην Ελλάδα. Από το 1998 είναι πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ιεράς Συνόδου για τη Βιοειδική. Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής χειροτονήθηκε στις 30 του 2004. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι διευθυντές εκπαιδεύσεως, πολύ αγαπητοί φίλοι της ωραίας αυτής πόλεως των πατρών. Δεν θα πω κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν υπερβολές σε αυτά που λέμε. Και τούτο διότι όλοι γνωρίζουμε την μικρότητα του ψευτομεγαλείου μας και την ψευτοαξία μας, αξίας μας πολύ καλά. Εγώ δε οφείλω έτσι να ομολογήσω ότι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά η αίσθηση του ότι βρίσκομαι για πρώτη φορά ανάμεσά σας σε αυτόν τον τόπο που δίνει τη μαρτυρία του Κυρίου ζωντανή και σε αυτή την πόλη, την αγιασμένη πόλη, αλλά μέσα από τα δικά σας πρόσωπα δίνει την αίσθηση μιας ζωντανής εκκλησίας. Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος, νομίζω, να έρθει κάποιος για να ξεδιπλώσει την δήθεν σοφία του για τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Θα ήταν όμως πολύ καλό να ανοίξει την καρδιά του και απλώς να περάσει από την ταπείνωση του ότι ανοιχτά αυτός θα πει μερικές σκέψεις. Σίγουρα δεν καλύπτει ούτε εξαντλεί το μεγάλο αυτό θέμα, αλλά κυρίως να θεωρηθεί ότι τα όσα θα πω θα αποτελέσουν μία αφορμή, νομίζω, για μια συζήτηση, για έναν προβληματισμό,
για μια προσπάθεια να δούμε μια κατεύθυνση, να βρούμε μάλλον σε αυτό που ονομάζεται κρίση των αξιών στην εποχή μας. Εγώ θα προσπαθήσω, όπως σας είπα, να δώσω μια εικόνα του πώς καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο και να διαβάσω λίγο μέσα, πίσω από τα γράμματα, να βρω παραμέτρους και στοιχεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και εμείς έτσι με τη χριστιανική συνείδηση και κυρίως ως εκπαιδευτικοί να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε. Εγώ δεν έχω εμπειρία εκπαιδευτικού, ο Σεβασμιότατος ήταν από ό,τι ξέρω και καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει ασφαλώς πολύ περισσότερη εμπειρία. Εγώ έχω, ας το πω, πιο ερευνητική εμπειρία, δεν έχω πολύ διδακτική. Η εποχή μας έχει μια μοναδική γοητεία, ομορφιά, δυναμική που πραγματικά μαγεύει. Οι ταχύτητές της, οι τεχνολογικές διεισδύσεις της, τα τολμηρά κατορθώματά της, η συντριβή πολλών διαχρονικών παραμέτρων και ιστορικών δεδομένων που έχει αποτολμήσει, κυριολεκτικά εντυπωσιάζουν. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η πρωτόγνωρη παρεμβατικότητα στη φύση αφενός και το ασύλληπτο μέγεθος και ο ραγδαίος χαρακτήρας των επιτελουμένων μεταβολών αφετέρου. Η ζωή σήμερα διαφέρει τόσο πολύ από τη ζωή άλλων εποχών που δείχνει σαν ορούς της ιστορίας να παρουσιάζει για πρώτη φορά ασυνέχεια. Ο κόσμος όμως αυτός που μαγεύει και εντυπωσιάζει τελικά δεν πείθει. Έχει αυξήσει τον κόπο, την απογοήτευση, τη σύγχυση, το ανικανοποίητο, τα αδιέξοδα, τις ανασφάλειες, τους φόβους, τη φυσική μόλυνση, τα ατυχήματα. Ενώ έχει υπερβολικά επεκτείνει τη γνώση και αξιοποιήσει την ευφυΐα, έχει περιορίσει την κατανόηση και τη σοφία. Ενώ έχει μεγενθύνει τις δυνάμεις, έχει μειώσει τις αντοχές. Ενώ έχει πολλαπλασιάσει τις απολαύσεις, έχει συντρίψει την ευτυχία. Ενώ έχει διευρύνει και επιταχύνει την επικοινωνία, έχει δυσκολέψει πολύ τις σχέσεις. Ενώ έχει καταπολεμήσει πλήστες όσες ασθένειες, δεν φαίνεται τελικά να έχει βελτιώσει την υγεία. Ενώ έχει επιμικρύνει τον μέσο όρο της βιολογικής ζωής, έχει αφάνταστα απορριθμίσει την ψυχική ισορροπία. Ενώ έχει θεσμοθετήσει τη φιλανθρωπία, έχει παράλληλα νεκρώσει τα ανθρώπινα αισθήματα. Ενώ υποστηρίζει την πρόοδο, φαίνεται πως υποβαθμίζει τις αξίες. Είναι εμφανές πλέον ότι στην εποχή μας κλονίζονται τα θεμέλια των βασικών διαχρονικών σταθερών και αξιών. Οι σταθερές αυτές σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς και λαούς διαχρονικά είχαν ως θεμέλιο την ηθική, τις θρησκευτικές δοξασίες και την πνευματική αξία του ανθρώπου. Συνδυάστηκαν με την παράδοση και την ιστορία ως θησαυροφυλάκιο της ισορρευμένης εμπειρίας, με την οικογένεια ως ιερό ακατάληπτο θεσμό, με την πατρίδα ως ιδανικό, με την ελευθερία και την αλήθεια ως αγαθά για τα οποία αξίζει κανείς να θυσιάσει και τη ζωή του. Τώρα όλα αυτά από σταθερές έχουν γίνει αμφισβητούμενες μεταβλητές. Μάλλον συνειδητά η σύγχρονη αντίληψη προσπαθεί βία να τα αποβάλει, ίσως και να τα καταστρέψει. Δεν τα θέλει. Η αξία της πατρίδας, που για μας τουλάχιστον στην Ελλάδα τροφοδότησε τις ψυχές ολόκληρων γενεών με ηρωισμό, συγκίνηση, βαθιά ευγνωμοσύνη, θυσιαστικό ήθος και ανιδιοτέλεια, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως εθνικισμός, ρατσισμός, ανεξήγητος σκοταδισμός. Η οικογένεια σταδιακά εκφυλίζεται από θεσμό σε σύμβαση. Η μητρότητα από ιερό βίωμα σε καταναγκασμό ή πείσμονα απέτηση. Η παιδική αθωότητα από ύψιστη έκφραση καθαρότητος που πρέπει χρονικά να διαστήλουμε
σε παιχνίδι που επιπόλαια βιαζόμαστε να καταστρέψουμε. Όσον αφορά στην Εκκλησία και μόνη η παρουσία της στον κοινωνικό βίο, στον τόπο μας φαίνεται πως ερεθίζει κάποιους που περιφρονούν ακόμη και το τεράστιο ομολογουμένο κοινωνικό έργο της. Από μυστήριο που αναδεικνύει την ανθρώπινη υπόσταση, έχει εκπέσει σε μουσιακό στοιχείο, πολιτισμικό οργανισμό ή προνοιακό σωματείο με πεπαλαιωμένους μηχανισμούς και από υπαρκτική ανάσα και ζωή έχει καταντήσει κακόγουστο στολίδι για απόσυρση. Τούτο διότι οι αξίες που αυτή προβάλλει δεν είναι πλέον ούτε κατανοητές ούτε επιθυμητές. Τον προπερασμένο μήνα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ομάδες διανοουμένων στην πατρίδα μας έδειξαν να ενοχλούνται από το σύμβολο και μόνον του Σταυρού. Ο Θεός είναι το πρόβλημα, όχι η Εκκλησία ως οργανισμός. Η πίστη ερεθίζει, όχι η ασυνέπεια. Στην εκπαίδευση απαγορεύεται η αγωγή ως προσκρούουσα στα ατομικά δικαιώματα. Η παράδοση και η ιστορία γενεών προσφέρονται παραποιητικά στρογγυλεμένες, γιατί θεωρούνται απειλές της κοινωνικής συνοχής, η γλωσσική και ανθρωπιστική παιδεία σιωπηρώς παραγωνίζονται, γιατί η καλλιέργεια της πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας μας εναντιώνεται στα στεναρά στον παγκοσμιοποιητικό ισοπεδωτισμό. Το σύστημα της σύγχρονης παιδείας επιμένει να αρνείται αυτήν την πραγματικότητα και να αποθεί την αλήθεια. Υποτάσσεται, συμπράττει και σιωπά. Αρκείται μόνο στη συστηματοποιημένη μεταφορά πληροφοριών. Αυτή είναι ακίνδυνη. Κάποιοι όμως μιλούν για επιτακτική ανάγκη επιστροφής των διαχρονικών αξιών στη σύγχρονη παιδεία. Ήδη δημιουργείται μια δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, το 2007, η Ακαδημία Αθηνών οργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο με θέμα τις πανανθρώπινες αξίες, δείγμα ότι η προσπάθεια ανακάλυψης και γνώσης αυτού που ήδη έχουμε ως κληρονομιά και ταυτότητα σαν άνθρωποι είναι πλέον επιβεβλημένη. Μόλις την πρόσφατη εισήγησή του στη Σύνοδο της Ιεραρχίας στις 18 Δεκεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος μίλησε για την αγωνία της Εκκλησίας, για την έκπτωση των αξιών, για φαινόμενα που ευτελίζουν τους θεσμούς, καταρακώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και δημιουργούν όχι μόνο κακό παράδειγμα για τους νέους μας, αλλά και τους εξοργίζουν. Την περασμένη Πέμπτη, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμς Ιλαρίων, που είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Ρωσία, έδωσε ακριβώς μια συνέντευξη τύπου για την ανάγκη της επιστροφής των αξιών. Προχθές την Παρασκευή, γιορτάζοντας μια επέτειο των 65 νομίζω ετών του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μίλησε και αυτός για το θέμα της ανάγκης των πνευματικών αξιών σε σχέση με τις οικονομικές αξίες και της ανάδειξης των πνευματικών αξιών μέσα στη σύγχρονη ζωή. Αλλά και οι πάσης φύσεως αναλυτές των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο συμφωνούν ότι πρέπει να αναπτύξουμε μηχανισμούς άμυνας απέναντι στην παρακμή της εποχής μας. Ομολογούν ότι οι κοινωνίες λειτουργούν και εξελίσσονται δίχως αξιακό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα η ζωή τους να κυλά χωρίς ποιότητα και νόημα. Έτσι τελευταία εμφανίζονται προγράμματα όπως το Living Values Education Program, που ενισχύεται από τη Διεθνή Ένωση για την Εκπαίδευση των Αξιών και υποστηρίζεται από την UNESCO, την UNICEF, πανεπιστήμια, Υπουργεία και κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς, τελευταία δε εφαρμόζεται πιλωτικά σε περισσότερες από 60 χώρες με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Το παρόν συνέδριο επιβεβαιώνει την ανάγκη για επιστροφή στις διαχρονικές αξίες, οι οποίες ούτως ή άλλως ως διαχρονικές θα επανέλθουν. Ο σκοπός είναι αυτό να γίνει άγκαιρα.
Ας δούμε όμως λίγο την έννοια της διαχρονικότητος. Ο χρόνος είναι η πιο ανθεκτική ίσως φυσική οντότητα. Έχει αρχή, δείχνει να ρέει, να παρέρχεται, αλλά δεν φθήρεται. Εκφράζεται ως μεταβολή, ως περιοδικότητα, ως συχνότητα, αλλά δεν καταστρέφεται. Οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμαζαν πανδαμάτορα, γιατί η κυριαρχία του είναι καθολική, δαμάζει τα πάντα. Μέσα σε αυτόν εκτιλήσεται η κάθε μορφή ζωής, το σύνολο των γεγονότων, όλα όσα δημιουργούνται και φθήρονται. Από κοινωνιολογικής απόψεως υπάρχουν ιδέες, συνήθειες, φιλοσοφικές τάσεις, πολιτικά συστήματα που με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται και εναλλάσσονται. Όταν λέμε ότι κάτι είναι διαχρονικό, εννοούμε ότι συμπορεύεται με τον χρόνο, ότι αντέχει στον χρόνο, ότι ισχύει κατά βάση σε κάθε εποχή, ότι η αναγκαιότητά του είναι όπως και του χρόνου, ότι δεν γίνεται χωρίς αυτό. Η αλήθεια είναι κάτι απόλυτο, το οποίο εκφράζεται μέσα από διαχρονικές αναλύωτες αξίες. Η εποχή μας έχει παραβιάσει πολλά φυσικά άβατα και απειλεί να συντρίψει κάθε τι απόλυτο και διαχρονικό. Αυτό είναι το κύριο ιδίωμά της. Επιβάλλει φιλοσοφία, κοινωνική αντίληψη και πρακτική αβεβαιότητος και σχετικότητος, στοιχεία που έχει συναντήσει και στον φυσικό κόσμο, η ύπαρξη και λειτουργία του οποίου όμως στηρίζεται σε παγκόσμιους νόμους και σταθερές. Μέχρι το 1958, ποτέ ο άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει το βαρυτικό πεδίο της γης. Από τότε που συσκευές κατάφεραν να διαφύγουν στο διάστημα, η γη έπαυσε να μονοπολεί την ανθρώπινη κατοικία. Τότε πρωτοείπε θριαμβευτικά ότι δεν συνήντησε τον Θεό έξω από τη γη, διαψεύδοντας τη διαχρονική αίσθηση της πανταχού παρουσίας του. Μέχρι το 1968, ο κάθε άνθρωπος εκφραζόταν με το δικό του σώμα. Μια συγκεκριμένη ομάδα οργάνων συναπάρτιζε το φυσικό εργαλείο έκφρασης και λειτουργίας ενός και μόνον συγκεκριμένου προσώπου. Η μετανοσχευτική τεχνολογία κατάφερε να μεταφυτεύει ιστούς και όργανα από τον ένα στον άλλον. Αυτό χρησιμοποιήθηκε από κάποιους ως επιχείρημα να αμφισβητηθεί η ψυχή και να κατοχυρωθεί η ανθρώπινη αλαζονία. Μέχρι το 1978 η γονιμοποίηση γινόταν μόνο μέσα στο μητρικό σώμα, ποτέ κανείς δεν είχε αντικρίσει την ανθρώπινη αρχή και έμβρια αποδεσμευμένα από το μητρικό σώμα δεν υπήρχαν. Το 2001 η επιστήμη κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα και να αντικρίσει τα χαρακτηριστικά της ζωής σαν σε χάρτη. Αυτό αποτέλεσε αφορμή να φιλοδοξεί ο άνθρωπος ότι η τεχνολογική του παρέμβαση στην ίδια τη ζωή σύντομα θα εξελιχθεί από τροποποιητική και σε βελτιωτική και δημιουργική. Μέχρι τις μέρες μας η σύνθετη σκέψη προσδιόριζε την έλογη ανθρώπινη φύση. Ενώ σήμερα πολύ υπάκουες υπερσυσκευές υπολογιστικής μνήμης ή και τεχνητής νοημοσύνης κοντεύουν να παγιδεύσουν τον ίδιο τον άνθρωπο στον κόσμο της ψηφιακής ανελευθερίας. Η ασφάλειά του περνάει από το μονόδρομο της ψηφιακής επιτήρησης και το πρόσωπο γίνεται πλέον αριθμός εγκατεστημένος σε κρυφά κέντρα ελέγχου τα οποία τείνουν να μεταβάλουν τον κόσμο σε μια απέραντη ψηφιακή φυλακή. Η ετεροφιλικότητα ως προϋπόθεση γέννησης ανθρώπων απειλείται και αυτή ως σταθερά. Οι ιδιότητες της ύλης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά, ο καιρός τεχνολογούνται μέσα από καινοφανείς τεχνολογίες όπως η γενετική μηχανική, η νανοτεχνολογία, οι κλιματολογικές παρεμβάσεις. Το νευρικό κύτταρο και το γενετικό διαθέτουν πολυπλοκότητα που προς το παρόν μας προστατεύει από την επιδιωκόμενη τεχνολόγησή τους και την αγνώστων συνεπειών διαδιδόμενη τυχόν παθολογία τους.
η πολλή βιολογία, η πολλή υγεία, η παντοδύναμη ιατρική δεν άφησε περιθώρια για αξιακή και ποιοτική ετερότητα ζωής. Ο άνθρωπος κατάφερε να κατασκευάσει μέσα για να αποδυναμώνει τις σταθερές του και έτσι αρνούμενος την ενγενή αιωνιότητά του, συνεχώς να παγιδεύεται στην ψευδέστηση μιας νοσηρής διαχρονικότητος. Με άλλα λόγια, δεν θέλει να είναι αιώνιος, δηλαδή να ζει για πάντα στην κατάσταση του Θεού, αλλά επιδιώκει να είναι διαχρονικός, δηλαδή να ζει για πάντα στον ιστορικό δικό του κόσμο. Πνίγεται στην εφημερότητα, στο παρόν, στο εδώ και τώρα, προσπαθώντας αλαζονικά να κυριαρχήσει στον χρόνο και στις δυνάμεις της φύσεως, τελικά απέρριψε τις διαχρονικές σταθερές και αρνήθηκε τις αιώνιες. Υπό την έννοια αυτή, ίσως πιο σωστό θα ήταν στον τίτλο της παρούσης ομιλίας οι αξίες να προσδιοριστούν όχι ως αιώνιες και όχι ως διαχρονικές, μια που ο χρόνος συνδέεται με την ιστορία, ενώ η αιωνιότητα με την μετά την ιστορία και τον χρόνο κατάσταση. Ας πάμε τώρα ένα άλλο βήμα να κάνουμε, στο να δούμε ποια είναι η έννοια της αξίας, τι εννοούμε όταν λέμε αξίες. Με τον όρο αξίες, σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη, εννοούμε τα ιδανικά, τις ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης, κάθε τι που αναγνωρίζεται από ένα σύνολο ανθρώπων ως σημαντικό για τους ίδιους και αποτελεί μέτρο αξιολόγησης προσώπων, συμπεριφοράς, πραγμάτων και άλλα. Έτσι λέει. Μέσα στο κλίμα του σύγχρονου ανθρωπισμού και της εκοσμικευμένης αντίληψης, συχνά προβάλλεται η λύση ενός παγκόσμιου συστήματος αξιών ή όπως λέγονται πανανθρώπινων αξιών. Αυτό είναι το ίδιο καταδικασμένο σε αποτυχία, όπως και η λειτουργία μιας κρατικής θρησκείας. Οι αξίες και η πίστη δεν επιβάλλονται ούτε γενικεύονται. Ίσως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν υπήρχαν εξειδανικευμένες κοινωνίες, όπου επικρατούν ήδη η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα. Όταν όμως οι άνθρωποι καλούνται να θυσιάσουν την άνεση, την καλοπέραση ή ακόμη και τη ζωή τους, ή τουλάχιστον να περιορίσουν τον καταναλωτισμό τους, τις απαιτήσεις, τις συνήθειες και τις εγωιστικές επιδιώξεις τους, δίχως το αντιστάθμισμα και την προοπτική της πίστης, τότε είναι αδύνατο να λειτουργήσει ένα σύστημα αξιών. Προσπάθειες να επαναφέρουν τις αξίες ζωής στην εκπαίδευση, σαν αυτό που προανέφερα προηγουμένως, το Living Values Education Program, στη βάση όπως διατείνονται οι αρμόδιοι μιας ποικιλίας βιωματικών δραστηριοτήτων και πρακτικών μεθοδολογιών ή μέσα από εξερεύνηση προσωπικών και κοινωνικών αξιών, όπως οι εξής 12 αξίες: η ειρήνη, ο σεβασμός, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ευτυχία, η ελευθερία, η συνεργασία, η τιμιότητα, η ταπεινότητα, η ανεκτικότητα, η απλότητα και η ενότητα, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, φαντάζουν περισσότερο σαν ματαιοπονία παρά σαν απάντηση στην υπαρκτή κρίση. Όλα αυτά δεν είναι αξίες, αλλά είναι αρετές, δηλαδή μέσα, δρόμοι για να φτάσει κανείς στην τελείωση και ολοκλήρωση. Αντίθετα, με τον όρο αξίες και μάλιστα αιώνιες αξίες, εννοούμε κάτι πολύ παραπάνω. Εννοούμε το βαθύτερο πνευματικό υλικό που ερμηνεύει τη δημιουργία και καθιστά τον κόσμο καλό λίαν, που δικαιολογεί και αξιοποιεί τους λόγους της ύπαρξής μας σε αυτόν τον κόσμο, ή να έχουμε ζωή αιώνιων, που συντηρεί την κοινωνική συνοχή και τους ανθρώπους, η ναόσιν εν, που αναδεικνύει τον άνθρωπο στο μέγιστο πραγματικό ύψος του και φανερώνει τον κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού χαρακτήρα του.
Ας δούμε λοιπόν κάποιες από αυτές τις αξίες, όχι όλες, τις αιώνιες αξίες που όμως φαίνονται κάπως αποδυναμωμένες στην εποχή μας. Πρώτη αξία είναι η αξία της ιερότητος και του θείου, της πίστης στον Θεό. Η αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα της ύπαρξης του Θεού, η αίσθηση της πανταχού και ενημήν παρουσίας Του, η μεταιερού φόβου και ταπεινώσεως αδιάλειπτη παράσταση ενώπιον Του, η βίωση της υπερβάλλουσας αγάπης Του, η ανάγκη επικοινωνίας και μυστικής κοινωνίας με το πρόσωπό Του, συναπαρτίζουν και συμπροσδιορίζουν την υπέρτατη αξία του σεβασμού του Θεού. Στην ουσία αυτή είναι η μόνη αξία. Οι υπόλοιπες απορρέουν από αυτήν. Εάν ο Θεός είναι υπαρκτός και μεθεκτός, κοινωνούμενος, τότε του αξίζουν τα πάντα. Κοινωνίες και άνθρωποι που διακρίνουν μέσα από τη δημιουργία τον Δημιουργό, μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία και πτώση, τη συγχώρηση και αγάπη Του, μέσα στην ζωή τη σοφία Του, πίσω από τον θάνατο την αιώνια ένωση μαζί Του, πίσω από τη φθορά και καθημερινότητα την αιώνια κατάστασή Του, μέσα από τις εντολές ζωής τη βούλησή Του. Ιστορικά είναι αποδεδειγμένο ότι απεργάζονται την επιβίωσή τους και την αναβάθμισή τους. Αντίθετα, εποχές, κοινωνικές ομάδες, φιλοσοφίες και άτομα που αμφισβητούν ή και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, που καταπολεμούν με πάθος τον σεβασμό Του, που εκφράζονται μέσα από την υποτιθέμενη απουσία Του, οι ίδιες αυτοκαταργούνται, αφήνοντας ως υπόλοιμα την κοινωνική αναστάτωση και το προσωπικό κενό. Και μόνον αυτό καταδεικνύει περίτρανα και την αναγκαιότητα και την αλήθεια του Θεού. Η επιστημονική γνώση, όπως φιλοσοφικά προσφέρεται σήμερα, συνδυάζεται με οικονομικά μεγέθη και τεχνολογικές επινοήσεις σε τέτοιο βαθμό και μέτρο που ο κόσμος στον οποίο ζούμε δείχνει περισσότερο την τεχνολογία παρά τη φύση, την κατασκευή παρά τον κατασκευαστή της, τον άνθρωπο παρά τον δημιουργό του. Ενώ από μόνη της αποτελεί μεγάλο αγαθό, η αποδέσμευσή της από τον Θεό ακυρώνει τον ευεργετικό χαρακτήρα των συνεπειών της. Η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι κτίσμα και ο κόσμος δημιουργία και κτίση παραπέμπει στον κτίστη και δημιουργό του παντός. Το ότι δε είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο προαιωνίος και εις τους αιώνας των αιώνων υπάρχων Θεός, ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος, των εφετών, των επιθυμητών η ακρότης, η πηγή της σοφίας και της δυνάμεως, η πρώτη και μόνη αρχή, το πλήρωμα της αγάπης, των αρετών, της τελειότητος και της αγιότητος, όλα μαζί τοποθετούν τον άνθρωπο σε μόνιμη ταπεινή στάση με αίσθηση μικρότητος και προσωρινότητος και ταυτόχρονα με ζωντανό το πρότυπό του, με την ελπίδα της ομοιώσεως και τέλειας ενώσεως μαζί του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η οπτική της ζωής είναι ανοιχτή στον χώρο και στον χρόνο και οι δυνατότητες της ανάπτυξης του ανθρώπου στις αρετές και στις ιδιότητες του Θεού απεριόριστες. Η πίστη στο Θεό, όχι ως ψυχολογικό υποκατάστατο, ως αποτέλεσμα φόβου και ανασφάλειας, ως κατάφαση στη θρησκευτική ανάγκη, αλλά ως μέσο υπαρξιακής έκτασης και περιχώρησης στο καλό και την απόλυτη αλήθεια, ως οδός έκστασης, εξόδου δηλαδή από τον εαυτό και μέθεξης Θεού, αποτελεί την ύψιστη αξία. Είναι τραγικό στη χώρα μας,
στον τόπο που με τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την ιστορία, τη ζωή του, μεταμόρφωσε την πίστη από ιδεολόγημα σε ζωή, από φιλοσόφημα σε θεολογία και από επινόημα σε αποκάλυψη, σε αυτή τη χώρα, αυτό το πανανθρώπινο και οικουμενικό θεμέλιο να πολεμείται, να κακοποιείται και τελικώς να απομακρύνεται από την παιδεία και ζωή μας, να αγνοείται. Δεύτερον, δεύτερη μεγάλη αξία είναι η ηθική και πνευματική τελείωση. Η διασφάλιση των όρων εσωτερικής ειρήνης και ισορροπίας του ανθρώπου. Στην Ορθόδοξη λατρεία, αμέσως μετά τη δοξολογία του Τριαδικού Θεού, ευλογημένη Βασιλεία, σε κάθε ακολουθία προσευχόμαστε υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης καθίσταται σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος πλάθεται κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Είναι επίσης ηλατωμένος, βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφανωμένος. Η σύγχρονη αντίληψη προσπαθεί να προσβάλλει αυτή την αξία με κάθε τρόπο. Η βιολογική υπερβολή πνίγει το ανερμήνευτο μυστήριο του ανθρώπου. Ο υποβιβασμός του σε απλή βιολογική μηχανή με συγκεκριμένο αριθμό ημερών ζωής. Η περιβολή του με το επιστημονικοφανές εξευτελιστικό ένδυμα της ζωικότητάς του. Ο εκφυλισμός του σε οικονομική μονάδα που παράγει και κερδίζει ή σε εφήμερο κοινωνικό όν που αυταπατάται ότι θα ζήσει πολλά χρόνια με υγεία και πολλά χρήματα και θα πεθάνει δίχως πόνο και εγκατάλειψη, κρύβονται πίσω από την επιθυμία της επιβεβαίωσης της εξελικτικής θεωρίας αυθαίρετα παρερμηνευομένης ή της ύπαρξης άλλων λογικών όντων στο αχανές σύμπαν ή της δημιουργίας ζωής στο εργαστήριο ή γενικότερα της επιστημονικής ανατροπής της μοναδικότητος της ανθρώπινης τιμής και αξιοπρέπειας, η επιθυμία γι' αυτά. Για άγνωστο λόγο προβάλλεται μια κοσμολογία σύμφωνα με την οποία ο κόσμος είναι προϊόν τύχης. Έχει γίνει μόνος του ή προϋπήρχε αιωνίως και μια ανθρωπολογία κατά την οποία όλοι είμαστε όχι πρόσωπα αντανακλάσεις του Θεού αλλά μια ανακατανομή του τίποτα, μια ανομαλία μόνον σκολίκων βρώμα και δυσοδεία ή νομοτελειακό αποτέλεσμα ενδογονιδιωματικών εξελικτικών μηχανισμών. Και αυτό μας αρέσει και γι' αυτό το πιστεύουμε. Στον αντίποδα αυτής της σκληρής ηλιστικής θεώρησης υπάρχει η περιθεώσεως διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η προτροπή της ο καθένας μας να καταντήσει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ότι ο άνθρωπος είναι θεόπλαστος, περικοσμημένος με το αυτεξούσιο και προορισμένος να ενωθεί με τον Θεό, να μιμείται και να κοινωνεί τον Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, ο οποίος ουκ επεσχήνατο ημάς, αδελφούς αυτού καλήν, ότι δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Αυτό το αποθούμε ως ανεπιθύμητο και επιχειρηματολογούμε εις βάρος του με ορθολογιστική αληθοφάνεια. Άνθρωπος εν τιμή όν ουσινίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τρίτη αξία θα μπορούσε να είναι η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και η των πάντων ένωσης. Η ειρήνη του κόσμου και η παγκόσμια ενότητα που περιέχεται στην προσευχή του Κυρίου είναι απάντες εν όσιν. Σε έναν κόσμο που σπαράσεται από πάθη, που κυριαρχούν οι εγωισμοί, τα συμφέροντα, οι μικρότητες, όπου έχει εξαφανιστεί η λογική, όπου κυριαρχούν οι πόλεμοι, οι απειλές, οι προκλήσεις, οι εξωφρενικοί εξοπλισμοί, το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης, που φαντάζει ως ουτοπία, αναντήρητα αποτελεί και ανάγκη και υπέρτατη αξία. Θα πω ένα απλό παράδειγμα.
όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προϋπολογίσει για το 2010 για την άμυνά της 680 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποσό ανάλογο με την οικονομική της εισφορά στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομικής κρίσης. Αντιλαμβάνεται κανείς το ύψος των κεφαλαίων που απορροφά η πολεμική βιομηχανία. Ένα μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστίζει όσο ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο 400 κλινών πλήρως εξοπλισμένο. Κάθε φορά που πέφτει ένα αεροπλάνο, πέφτει ένα νοσοκομείο. Ένα Mirage 2000 όσο μία πανεπιστημιακή σχολή με όλα τις τα εργαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, το κόστος αναχέτησης των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών την τελευταία οκταετία ανήλθε στα 416 εκατομμύρια ευρώ. Με αναβάθμιση, επειδή έχω λίγο χρόνο θα πω 2-3 τέτοια, η αναβάθμιση των υφισταμένων F-16 και Mirage 2000 θα κοστίσει 1,4 δις. Η δαπάνη εξοπλισμών μόνο το 2005 στη χώρα μας ανήλθε στο ύψος των 5,3 δις ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με την ετήσια δημόσια δαπάνη του τρίτου κοινωνικού πλαισίου στήριξης, 36,7 δις για την περίοδο 2000-2006, και στην οποία οι κυβερνήσεις έχουν αναποθέσει σημαντικό μέρος, είχαν αναποθέσει σημαντικό μέρος των προσδοκιών τους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η κοινωνική αδικία, η στιγμή εκμετάλλευση των αναπτυγμένων χωρών εις βάρος των υπαναπτύκτων του λεγόμενου τρίτου κόσμου, η εξαγρίωση που προξενεί η συνειδητοποίηση της εξαχρίωσης των καταπιεζομένων λαών, συντηρούν τις εντάσεις, αυξάνουν τους πολέμους, καταδεικνύουν με τον ενεργέστερο τρόπο την απουσία της δικαιοσύνης, της ενότητος, της ειρήνης στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και τη βαθύτερη αιτία αυτών των φαινομένων. Η αίσθηση όμως ότι δεν πορευόμαστε ο καθένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί οι άνθρωποι αποτελούμε μία κοινότητα και μία οικογένεια, καλλιεργεί την αδελφοσύνη, την αγάπη, την αρμονική συμβίωση και δίνει υπόσταση στις λέξεις κοινωνία και δημοκρατία. Όλοι είμαστε μεταξύ μας αδελφοί, που οφείλουμε να συμβιώνουμε εν αγάπη και ομονία. Ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδέ Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και φίλοι, πάντες γαριμείς, είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Το μονοπολούμε ως χριστιανοί αυτό το μήνυμα. Το Ευαγγέλιο της ειρήνης απευθύνεται εις πάντα τα έθνη. Μπορεί να είμαστε διηρημένοι σε φυλές και χώρες, με διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες. Μπορεί να ευγνωμονούμε ο καθένας τον Θεό για την πατρίδα του, την ιστορία του, τα γεωπολιτικά και κοινωνικά δεδομένα του. Τα τιμούμε όμως αυτά ως θεία δώρα που δεν διαιρούν, αλλά εναρμονίζουν τη ζωή μας, που ενώ μας διαφοροποιούν, δεν μας αποξενώνουν. Η ανάδειξη του άλλου σε συνάνθρωπο, σε πλησίον, σε αδελφό του Χριστού, σήμερα στο Ευαγγέλιο το ακούσαμε, η έμφαση στην αγάπη, στην ομόνοια, στην ομοψυχία, στο αγκάλιασμα του πόνου, της φτώχειας, της δυστυχίας, η μαθητεία στην εμπειρία του άλλου, στα δώρα και στις αρετές του, η οικουμενική αντίληψη της ζωής, βασικά στοιχεία της χριστιανικής διδασκαλίας και ζωής, συνοψίζουν το περιεχόμενο μιας ακόμη υπέρτατης πνευματικής αξίας. Το μυστικό της ενότητος και της ειρήνης κρύβεται πίσω από τη θυσία του εγωισμού και των ατομικών μας δικαιωμάτων. Το ίδιο μυστικό αποτελεί και τη συνεκτική ύλη των οικογενειακών δεσμών που μεταμορφώνει την προσωρινή συμβίωση σε διαβίου συμπόρευση, τη συντροφικότητα σε συζυγία και τον τόπο διαβίωσης σε οικογενειακή εστία.
Θα προχωρήσω σε μια άλλη διαχρονική αξία που αξίζει να αναφέρουμε. Είναι η σχέση μας με την κτήση, την υλική δημιουργία, τον κόσμο, το ίδιο μας το σώμα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδήγησε στις τεράστιες μεγαλοπόλεις που καταστρέφουν το περιβάλλον, που αποξενώνουν από τη φύση, που φθείρουν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ο σεβασμός στο σώμα μας ως κατοικητήριο του Θεού, ως ναόν του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, δια του οποίου δοξάζεται ο Θεός. Ο σεβασμός στο βιολογικό αγαθό της ζωής ως υπόβαθρο της ψυχοσωματικής συμφυΐας, ως ύψιστο θεϊκό δώρο, η αρχή και το τέλος του οποίου βρίσκονται στα χέρια του Θεού και μόνον, ο σεβασμός στο ιδίωμα και τη διάκριση του φίλου μας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και την κτήση ως χώρο απόδειξης της σοφίας, της δυνάμεως, της αγάπης και της παρουσίας του Θεού και ως μοναδικού μέσου γνωριμίας Του και ευχαριστίας προς Αυτόν, φαίνεται πως τις μέρες μας δέχονται μεγάλη προσβολή. Η κακή χρήση του σώματος και η βεβήλωση της ιερότητός του που προκαλεί η πρωτοφανής έκκληση των ηθών έχουν κέρια διαταράξει την ψυχοσωματική ισορροπία και αρμονία με αποτέλεσμα την ανησυχητική αύξηση των ψυχικών ασθενειών και την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Η αλόγιστη αλαζονική και συχνά ασεβής παρέμβαση στην ίδια τη γονιδιακή υπόσταση του ανθρώπου και η προσπάθεια τεχνολόγησης ή καταβούληση αλλίωσης των φυσικών ιδιωμάτων της ζωής έχουν οδηγήσει σε μια αντίληψη αποδυνάμωσης του μυστηρίου της, του μυστηρίου του ανθρώπου και σε μια φιλοσοφία ευδαιμονιστικού, ευγονικού και ευθανασιακού προσανατολισμού, η οποία συνδέεται με κατάρρευση αιωνίων θεσμών όπως η οικογένεια και αποδυνάμωση διαχρονικών σταθερών όπως οι κοινωνικές σχέσεις. Αλλά και η ασέβεια προς την κτήση που εκδηλώνεται ως μόλυνση του περιβάλλοντος, ως αδυναμία διαχείρισης των απορριμμάτων, ως καταστροφή της βιοποικιλότητος σε όλα τα επίπεδα του ζωικού και φυτικού βασιλείου, ως προσπάθεια τεχνολογικής παρέμβασης στο κλίμα, η μετατροπή των ανέμων σε κατακλυσμίες βροχές, της βροχής σε χιόνι και αντιστρόφως, έχει ως αποτέλεσμα τη διαμαρτυρία της φύσεως με πρωτοφανείς πλημμύρες, με την τήξη των πολικών πάγων, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με τη δημιουργία της τρύπας του όζοντος. Καταστρέφονται οι γεύσεις, αλλοιώνονται οι ευωδίες, χάνεται η ομορφιά. Η φύση γίνεται αφιλόξενη. Πέμπτον, ο άνθρωπος έχει σώμα, έχει ψυχή και πνεύμα, είναι στη φύση του κοινωνικός, ζει μέσα στην κτήση, διακρίνεται όμως κυρίως και για το κόσμημα του νου και της σκέψης. Οι αισθήσεις του προκαλούν συνεχώς τη διάνοια του και επιρρέπει προς τη γνώση. Θα συνεχίσω λοιπόν με την αναφορά σε μια πέμπτη μεγάλη διαχρονική αξία, αυτήν την καλλιέργεια της σοφίας, της φρόνησης, της γνώσης, της παιδείας, της μόρφωσης. Η ακόρεστη εξήτηση της αλήθειας, το αντίκρισμά της στις λεπτομέρειες της ζωής, η αναγνώρισή της εκεί που δεν φαίνεται εύκολα, έχουν οδηγήσει στη γέννηση πλείστων όσων επιστημών, όπως η φιλοσοφία, η νομική, η κοινωνιολογία, οι πολιτικές επιστήμες, αλλά και η οικογένεια των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Σοφοί όπως ο Σωκράτης ομολογούν ότι όσοι προχωρούν στη γνώση, διαπιστώνουν τη σχέση τους με το άγνωστο. Με το στόμα όμως του Αϊνστάιν υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τη γνώση. Στη διάρκεια της ζωής μου λέγει, έμαθα ένα πράγμα, ότι όλη μας η επιστήμη, σε σύγκριση με την πραγματικότητα, είναι πρωτόγονη και πεδαριώδης. Παράλληλα όμως, είναι και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Αυτή η σχέση με τη γνώση έχει γεννήσει βιβλία και βιβλιοθήκες, σχολεία και πανεπιστήμια, εργαστήρια και παρατηρητήρια, συνέδρια και συστήματα διδασκαλίας, καθηγητές και δασκάλους
και σεβόμενες αυτήν ως μεγάλη αξία οι σύγχρονες πολιτείες, επενδύουν τεράστια οικονομικά και κοινωνικά κεφάλαια. Ενώ όμως η γνώση είναι τόσο σημαντική, ενώ κατοχυρώνεται ως δικαίωμα με νόμους, ενώ ομολογείται ως αξία από όλους, δεν είναι τόσο εύκολο να προσφέρεται ως παιδεία και μόρφωση, ως σοφία και σύνεση, ως καλλιέργεια και ολοκλήρωση. Αν δεν καταφέρει να εναρμονίσει τον άνθρωπο ως ψυχή, σώμα και πνεύμα, τότε η γνώση φυσιεί και αποπροσανατολίζει. Όταν τα εργαστήρια της γνώσης αρκούνται στο να μεταδίδουν μόνο πληροφορίες, όταν λειτουργούν μόνο ως γυμναστήρια ευφυΐας και μηχανισμοί αξιολόγησης των μαθητών, όταν ο χαρακτήρας τους είναι μόνον παραγωγικός, όταν η εκπαίδευση εκτιμάται κυρίως με οικονομικούς όρους και παραμέτρους, τότε η γνώση από οδός φιλοσοφίας γίνεται εργαλείο επαγγελματισμού και από αξία που προσφέρεται εκφυλίζεται σε δώρο που αγνοείται ή δικαίωμα που διεκδικείται. Θα κλείσω με μία τελευταία αξία. Είναι η βάση της γέννησης και εξέλιξης των τεχνών, μάλιστα ως ουσιαστικού στοιχείου του ανθρώπινου πολιτισμού. Αν η αλήθεια είναι το θεμέλιό του, τότε η ομορφιά, το κάλος, η αισθητική είναι το άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτή η αλήθεια, η αρμονία, η ευγένεια, είναι η τέχνη. Στον τόπο μας, η φιλοσοφία και οι τέχνες αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν από την αρχαιότητα και σε όλες τις φάσεις της ιστορίας στην καλύτερη τους μορφή. Μια σύγκριση όμως του παρελθόντος με το τώρα σε όλα τα επίπεδα πείθει ότι η εποχή μας γεννά γνώση αλλά όχι σοφία. Παράγει ποικιλότητα και ποσότητα προϊόντων αλλά όχι αισθητική. Θα περιοριστώ στο παράδειγμα της εκκλησιαστικής τέχνης και μάλιστα από τη δική μας περιοχή στην οποία και εγώ διακονώ. Η Αττική μόνο στην περιοχή των Μεσογείων και της Λαβρεωτικής έχει 110 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Η ισορροπία των διαστάσεων με τις εναλλαγές, οι γλυκές ασυμμετρίες, η αρμονία με το περιβάλλον μιλούν από μόνο τους. Η εποχή μας δεν μπορεί να δώσει χρόνο, ιδέες, φαντασία, αγάπη, πρωτοτυπία, υπομονή στα έργα. Προσπαθεί να μιμηθεί, ας πούμε, τη μονή της χώρας, τη βυζαντινή υμνογραφία, τη μουσική του προπερασμένου αιώνα, τη ζωγραφική του πανσελίνη. Και ενώ έχει εκπληκτικές μηχανές, πληροφορική τεχνολογία, δυνατότητα ασύλληπτη αναπαραγωγής και αρχαιοθέτησης, το παλιό δεν μπορεί ούτε να το ξεπεράσει, ούτε και να το μιμηθεί. Μπορεί να το σπουδάζει, αλλά όχι να το μάθει, ούτε και να το καταλάβει. Μπορεί επίσης να το καταστρέφει. Αντικαθιστά τα βυζαντινά μνημεία με προκατασκευασμένα εκκλησάκια και τις αυθεντικές εικόνες με πλαστικοποιημένες αναπαραγωγές. Μαζί με την έμπνευση της λείπει και η αισθητική, γιατί δεν γνωρίζει να μαθητεύει. Η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, το θέατρο, η μουσική εμφανίζονται με πρωτοφανή ποικιλότητα αλλά χωρίς πνευματική διεισδυτικότητα. Με ιδιοφυΐα αλλά χωρίς ευγένεια. Με συμμετρία αλλά δίχως αρμονία. Με φαντασία αλλά χωρίς έμπνευση. Με τόλμη αλλά χωρίς ρωμανεότητα. Κάτι φαίνεται ότι λείπει. Είναι οι αξίες. Αυτές μεταμορφώνουν τη σκέψη σε πνεύμα, τον χρόνο σε αιωνιότητα, την ικανότητα σε χάρισμα, το επίτευγμα του ενός στο παρόν σε διαχρονική αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου. Η αισθητική προάγει τη φαντασία, συνεργάζεται με τον χρόνο, χαρακτηρίζεται από την πιο ευγενική έκφραση της δημιουργίας, έχει εξαιρετική σχέση με τον πόνο, την αλήθεια, τις λεπτομέρειες, την ελευθερία, τα μη φαινόμενα, τη μυστική ταπείνωση.
Όλα αυτά φαίνεται πως τα αγνοεί η εποχή μας. Όλη αυτή η περιγραφή αποκαλλιώνει. Εγώ μόνο που τα διάβασα μου χάλασε το κέφι. Αλλά και αφυπνίζει. Συνοδεύεται από μεγάλα ερωτήματα που βασικά έχουν να κάνουν με το αν και κατά πόσον θα μπορέσουν οι αξίες να επιβιώσουν μέσα στην παγκόσμια αδιαφορία και αποξένωση ή το αν υπάρχουν άμυνες σε αυτή την κατάσταση που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να δώσουν ελπίδα επιστροφής. Δεν νομίζω πως αδικούμε την αλήθεια αν παραδεχτούμε ότι τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας ειδικά αποτελούν αφενός μεν φυσική συνέπεια μιας ανεξέλεγκτης πλέον παγκόσμιας αλλαγής, αφετέρου δε ριζικής μεταστροφής του χαρακτήρα της εκπαίδευσης τα τελευταία 30 χρόνια. Το όλο σκηνικό μοιάζει με τη δίαιτά μας. Την παλιά υγιεινή διατροφή την έχουμε αντικαταστήσει με μια νέα, που ενώ ικανοποιεί τη λεμαργία και τη γεύση καταστρέφει και την υγεία. Έτσι και με το αξιακό στερέωμα, η απομάκρυνση των διαχρονικών αξιών από τη σύγχρονη ζωή ή τουλάχιστον η αποδυνάμωσή τους έχει δημιουργήσει ανθρώπους ανικανοποίητους με καχεκτικό εσωτερικό περιεχόμενο χωρίς βάθος, χωρίς ειλικρινές σχέσεις και χωρίς αρετές. Περιορίστηκε η ομορφιά της ζωής, αποδυναμώθηκε και το βάθος της φιλοσοφίας. Ο κόσμος μεταμορφώνεται σε μια εντυπωσιακή φυλακή με αλυσίδες στον μοιοπικό ευδαιμονισμό, το ξεγέλασμα της εφημερότητας, την πλάνη της επιστημονικής ερμηνείας των πάντων. Η εκστατικότητα, η υπερβατική διεισδυτικότητα, η αιώνια προοπτική όλο και εξαφανίζονται από το λεξιλόγιο του και μεταφράζονται ως φιλοσοφικός ρομαντισμός κάποιας εποχής ή κάποιας περιφερειακής ψυχοπαθολογίας. Η κρίση της εποχής μας είναι κρίση της παιδείας. Είναι φοβερό τα προστατευόμενα ως άσυλα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν ως εργαστήρια αντιεξουσιαστικότητος και αναρχίας. Θεσμικά η κοινωνία να ανέχεται την καταστροφή των βιβλιοθηκών, των γραφείων, των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, της εκπαιδευτικής περιουσίας ή πολύ περισσότερο την κακοποίηση των καθηγητών και την βεβήλωση των θεσμών. Τα λόγια του προηγουμένου Πριτάνιος Αθηνών που απεφάσισε και παραιτήθηκε είναι αποκαλυπτικά πριν από 2 μήνες, 1 μήνα. Από τη στιγμή που 18 ή και 20 χρονών παιδιά, έτσι λέει, τα οποία θα μπορούσαν να είναι μαθητές μου ή εγγόνια μου, διαοπραγούν και καταστρέφουν το ναό της ελεύθερης σκέψης, το ναό της παιδείας, εγώ έχω στερέψει, έχω πεθάνει ψυχικά. Στην ουσία όμως, όλα αυτά που αποτελούν συνέπειες ελλείμματος αξιών, αποτελούν και μυστικό αίτημα επιστροφής τους. Οι ελπίδες δεν χάθηκαν. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι δική μας δουλειά να προτείνουμε λύσεις στις κυβερνήσεις, είναι όμως ευθύνη μας να ζητούμε επίμονα την επάνωδο στο μονόδρομο, την επιστροφή στο μονόδρομο της επιβίωσής μας, που είναι η οδός των αιωνίων αξιών. Ίσως τα συστήματα και η φιλοσοφία της σύγχρονης εκπαίδευσης δεν μας επιτρέπουν ή σύντομα δεν θα μας επιτρέπουν ως εκπαιδευτικούς να ανοίξουμε τον θησαυρό της ψυχής μας. Αν το κάνουμε, πιθανόν να κατηγορηθούμε ως παραβάτες κάποιων ατομικών δικαιωμάτων. Ο λόγος για την πίστη μας θα ερμηνευτεί ως προσελητισμός. Το μήνυμα της φιλοπατρίας ως εθνικισμός. Η προβολή του θεσμού της οικογένειας ως οπισθοδρομισμός. Σε έναν κόσμο που κυριαρχούν ο ευδαιμονισμός με όλες τις μορφές του, η φιλοδοξία και ο μηδενισμός, η έννοια των αξιών έχει κυριολεκτικά αλλοιωθεί και η προβολή των διαχρονικών αληθιών ακούγεται ή ως ετεροχρονική ή ως αναχρονιστική. Θα κλείσω με 6 απλές παρατηρήσεις. Πρώτον,
Οι αξίες θα μπορούσαν να επανέλθουν μόνο με μια ριζική αναδιάρθρωση των αρχών της παιδείας, η οποία όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η πιθανότητα να επανέλθουμε άμεσα σε μια παιδεία αξιών λογικά είναι σχεδόν μηδενική. Αυτό που μπορεί και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει είναι η ανακύκλωση του προβληματισμού. Διοργάνωση συνεδρίων σαν αυτό. Δημοσίευση άρθρων. Πιέσεις στα συλλογικά όργανα. Ομαδικές πιέσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους πολιτικούς φορείς. Μπορεί να φαίνονται αναποτελεσματικά σε χρονική μικροκλίμακα, είναι όμως πολύ ουσιαστικά για να συντηρήσουν την καλή ανησυχία και να διατηρήσουν το απαραίτητο λίμα της ακατάλητης διαχρονικής αναφοράς. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επειδή το μπορούμε. Δεύτερον, ο πλούτος των διαχρονικών αξιών υπάρχει ολοζώντανος στην παράδοσή μας. Απλά, σταδιακά, η όριμη γενιά έχει αποξενωθεί. Η δε νέα τον αγνοεί. Η σκόνη της γενικευμένης απαξίας έχει συγκαλύψει τον θησαυρό των ζητούμενων αξιών. Είναι ανάγκη πλέον να γυρίσουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Τις αξίες δεν χρειάζεται να τις δημιουργήσουμε ή να τις ανακαλύψουμε, αλλά να τις ξεσκεπάσουμε, να τις αποκαλύψουμε και στη συνέχεια να τις αντικρίσουμε. Τρίτον, οι διαχρονικές αξίες έχουν αξία επειδή είναι διαχρονικές, αιώνιες. Δεν πεθαίνουν. Στην ουσία δεν απειλούνται. Είναι όπως οι Άγιοι, οι οποίοι και όταν πεθαίνουν, ζουν. Θάνατος ουκέτι αυτόν κυριεύει. Ο θάνατος Αγίων ανθρώπων δεν μας κοστίζει που χάσαμε την επικοινωνία μαζί τους, ίσως και αυτό, ούτε που στερούμαστε τη δύναμή τους, αλλά που λιγοστεύει και γίνεται δυσδιάκριτη η αγιότητα και η χάρις. Το ίδιο και οι αξίες, όταν περιφρονούνται και αγνούνται, στην ουσία και οφορούνται για μια επόμενη γενιά, απλά χάνει την ευκαιρία να τραφεί από αυτές η παρούσα. Η ιστορία κυριαρχείται από μια περιοδικότητα. Αυτό που σήμερα περιφρονεί είναι αυτό το οποίο σύντομα θα στραφεί. Όπως λέει στο Ευαγγέλιο, λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Η κεφαλή της γωνίας είναι οι αξίες. Οι οικοδομούντες που συντηρούν τον λίθον μπορούμε να γίνουμε εμείς. Τέταρτον, το σχολείο δεν είναι πλέον όπως το γνωρίζαμε. Η αρμοδιότητα του δασκάλου έχει μετατοπιστεί, το κύρος και η εξουσία του στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ουσιαστικά συρρυκνωθεί. Η ελευθερία του έχει περιοριστεί και γι' αυτό και η ευθύνη του είναι σαφώς προσδιορισμένη. Ο δάσκαλος δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερο από ένας υπάλληλος. Κανένας όμως και ποτέ δεν θα μπορέσει να απαγορεύσει την παρουσία μας, το ήθος μας, τη μαρτυρία μας. Αυτά μιλούν περισσότερο όταν ο λόγος περιορίζεται. Και τότε είναι πιο πιστικά από αυτόν. Ο οποίος εμποδίζεται να διδάσκει με το λόγο, αν συμβαίνει αυτό, μπορεί να εμπνέει με τη ζωή του. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την νοοτροπία των δεδομένων συνθήκων και να καλλιεργήσουμε το φρόνημα του Ιεραποστόλου που βαδίζει σε ξένη γη. Πέμπτον, δεν είναι αρκετό για τα παιδιά που ακούν για αξίες για να τις μάθουν. Για να τις μάθουν πρέπει να τις βιώνουν σε πολλά επίπεδα, να τις κάνουν δικές τους. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν διδάσκοντας, όπως είπαμε προηγουμένως, καθημερινές κοινωνικές δεξιότητες ή βιωματικές δραστηριότητες. Η σπουδή όμως των αξιών δεν είναι εκπαιδευτικό αντικείμενο. Είναι παιδεία και μαθητεία. Χρειάζεται ευγένεια, υπομονή, συνέπεια, εσωτερική ελευθερία. Η αγωγή μας πρέπει από μάθημα και κανόνες συμπεριφοράς να γίνει πολιτισμός και δημιουργία. Πολιτισμική δημιουργία και αξίες συμπορεύονται. Και έκτον,
Είναι ανάγκη να κινηθούμε στη λογική των κοινωνιών του 2020 και 2030. Καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που θα ζήσουν μετά από αρκετά χρόνια σε έναν απρόβλεπτο κόσμο. Όποιος προσδοκά άμεσα εντυπωσιακά αποτελέσματα θα απογοητευτεί. Ούτε να προβλέψουμε μπορούμε, ούτε τον ρου των εξελίξεων είναι δυνατόν να αλλάξουμε. Ήδη μεταπίπτουμε από μια ομοιογενή κοινωνία σε μια πολιτισμική. Είναι επίκαιρο το θέμα. Η νέα μορφή ζωής που δημιουργείται πνίγει τις ελευθερίες και συντρίβει το αυτεξούσιο. Οι άνθρωποι κινδυνεύουμε να μην διεκδικούμε την ελευθερία μας, γιατί δεν θα την αναγνωρίζουμε ως έννοια και ανάγκη μέσα μας. Η πληροφορική τεχνολογία, σε συνδυασμό με την τεχνολόγηση στην νανοκλίμακα και τη γενετική μηχανική, φτιάχνουν το φυσικό κόσμο μιας νέας γενιάς που μπορεί να επικοινωνεί με όλα εκτός από τον κόσμο των αξιών. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να αρκεστούμε στο τώρα ούτε στη δόξα και την αντίληψη του παρελθόντος. Ο χρόνος, οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Είναι ανάγκη να διεισδύσουμε στη δυναμική της εποχής, να την καταλάβουμε. Για να μεταφράσει κανείς από μια γλώσσα σε μια άλλη, πρέπει να γνωρίζει και τις δύο καλά. Ίσως πριν διδάξουμε, πρέπει να εμπνευστούμε από τις αρχές που πιστεύουμε, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι διαχρονικοί. Πρέπει όμως να γίνουμε και σύγχρονοι και επίκαιροι. Ο λόγος μας πρέπει να είναι τολμηρός, επιστημονικός, θα μου επιτρέψετε να πω, ανατρεπτικός, νεανικός, για να είναι κατανοητός από τα παιδιά μας και να μπορεί να εμπνεύσει. Ανάλογος του περιεχομένου και του μεγέθους των διαχρονικών αξιών. Διαφορετικά δεν ακούγεται. Όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν τον φιλοσοφικό και επιστημονικό λόγο της δικής τους εποχής για να διατυπώσουν τον θησαυρό της χριστιανικής αλήθειας, έτσι και σήμερα, η χρήση της σύγχρονης διαλέκτου για την επιστροφή των αξιών είναι μονόδρομος. Η κόπωση που δημιούργησε ο συμβιβασμός της θρησκείας, ο ευτελισμός της οικογένειας, η εκμετάλλευση της φιλοπατρίας, ο εκχυδαϊσμός της τέχνης, ο δογματικός αξιακός συντηρητισμός οδήγησε σε παρανοήσεις τέτοιες που η αποκατάστασή τους απαιτεί αμεσότητα, τόλμη και φρεσκάδα που με υπέροχο τρόπο παρέχει η εποχή μας. Αυτή μας δίνει το εργαλείο να θεραπεύσουμε το δικό της άρρωστο σώμα. Η επιστροφή των αξιών είναι νεανική υπόθεση. Θα προέλθει από τους νέους και γι' αυτό απαιτεί τη δική τους επανάσταση. Δεν θα την πετύχουμε διδάσκοντας την σαν να την ξέρουμε, αλλά συμμαχώντας μαζί τους σαν να την αναζητούμε. Επιτρέψτε μου να ανασύρω από το θησευροφυλάκιο της Ορθόδοξης Σοφίας μας τον σοφό λόγο του Αγίου Σιλουανού. Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι. Ήδη γευόμαστε κάποιον Άδη, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Θα τολμήσω να το συμπληρώσω αυτό αντιστρέφοντάς το. Κράτα την καρδιά σου στον ουρανό, αλλά μη ξυπάζεσαι. Μη ξεθαρεύεσαι. Ίσως ο συνδυασμός της ταπείνωσης που εκφράζει το πρώτο, με τη στέρεη πίστη που υπονοεί το δεύτερο, να αποτελούν την καλύτερη απάντηση στην πρόκληση των αξιών που ζει η εποχή μας. Ο γνωστός βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν είχε προφητεύσει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Στο φοβερό προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως, μετά τη λέλαπα της κυριαρχίας του Αντιχρίστου, έρχεται η εποχή του Αρνίου. Το θαύμα της σύγχρονης αναβίωσης του εκκλησιαστικού πολιτισμού στη Ρωσία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν θα υπήρχε αν δεν προηγείται η μυστική συντήρηση του αξιακού θησαυρού κάτω από υπερβολικά δύσκολες συνθήκες. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα και εμείς να ελπίζουμε σε αυτή την εποχή και έτσι να προσδιορίσουμε την ευθύνη μας σήμερα, που δεν είναι άλλη από το να ομολογούμε την αλήθεια και να συντηρούμε τις αξίες. Σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Αδαμόπουλος Χρήστος, εκπαιδευτικός, ερωτάτος σεβασμιότατο. Τι εννοείτε πιο αναλυτικά όταν λέτε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι νεανικός και τολμηρός? Νομίζω το τολμηρός το καταλαβαίνετε. Το νεανικός είναι το ερώτημα. Όταν έγινε το συνέδριο στην Αθήνα και εγώ απλώς πέταξα αυτή την ιδέα. Έχω κι εγώ 3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ξέρω. Θα πω σύντομο στήμα. Κάποιοι δεν το κατάλαβαν. Μου τηλεφώνησε λοιπόν κάποιος και μου είπε, δεν κατάλαβαν οι άλλοι τι εννοούσες. Εσύ είπες να μιλάμε τη γλώσσα των νέων. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Η γλώσσα των νέων είναι, είσαι κολλητός μου, σε πάω, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πρέπει να μιλήσουμε μια γλώσσα που δεν την ξέρουν οι νέοι, αλλά όμως αν τους την μιλήσουμε την καταλαβαίνουμε. Είναι μια γλώσσα ειλικρίνειας και όχι κομφορμισμού. Είναι μια γλώσσα, είπα προηγουμένως, ανατρεπτικού λόγου, καινούργιο πράγμα. Θα σας πω, εδώ αν κάνουμε μια στατιστική, υποψιάζομαι ότι αν πω ότι ένας άνθρωπος είναι συντηρητικός, αυτό θα έχει θετικό πράγμα στο μυαλό μας. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι οικογενειάρχης, είναι συντηρητικός. Συντηρητικός δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό πράγμα ο συντηρητισμός. Συντηρητισμός σημαίνει ότι φοβάμαι να κάνω ένα βήμα. Ασφαλίζομαι σε αυτό που τώρα έχω. Δεν προχωρώ. Δεν σημαίνει σέβομαι την παράδοση και προχωρώ. Σημαίνει ότι καθυλώνομαι στην παράδοση. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο συνδυασμός του νεανικού και του τολμηρού λόγου, του ανατρεπτικού λόγου, είναι κατεξοχήν ευαγγελικός. Πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει στον Αριοπάγο και μιλάει για Θεό αναστημένο και όλο το σύστημα τον απορρίπτει και φεύγει ηττημένος. Δεν κατάφερε τίποτε θεαματικό, αλλά ο σπόρος που έριξε λειτουργήσε σε κάποιους και από εκεί διεδόθη. Δεν μπορούσε το εβραϊκό μυαλό να συλλάβει Θεό που να γίνεται βρέφος και έτσι να έρχεται διωγμένος και να συνδυάζεται με μια σφαγή νηπίων. Δεν χωράει. Αυτό είναι ανατροπή. Δεν χωράει το ανθρώπινο μυαλό Θεός σταυρωμένο και χωμένο σε τάφο. Αυτό είναι ανατροπή, δεν έχει εξήγηση. Όταν λέει ο Χριστός ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι τελευταίος, αυτό είναι ανατροπή. Είναι έξω από τη λογική αυτή που και εμείς έχουμε τώρα και αυτή που τότε είχαν οι άνθρωποι και που έχουν όλες οι εποχές. Όταν ξεκυράει και λέει τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, αυτό είναι ανατροπή. Όταν λέει ότι για να κερδίσεις την ψυχή σου πρέπει να τη χάσεις, αυτό είναι ανατροπή. Όταν στέλνει τους μαθητές του ο Χριστός και τους λέει ότι ψαράδες απλούς ανθρώπους για να βγάλουν το μήνυμα της δικής του αλήθειας στον κόσμο, ότι θα σας πάνε στα δικαστήρια και θα σας ζητούν να απολογηθείτε, αλλά μην προμελετάτε τι θα πείτε, αντί να τους κάνει ένα φροντιστήριο, να τους πει άμα σας ρωτήσουν αυτό θα πείτε αυτό και άμα αυτό θα κάνετε το άλλο, αυτό είναι ανατροπή. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι ανατροπή. Το ότι έρχονται νέα παιδιά και πηγαίνουν και δίνουν το αίμα τους και γίνονται μάρτυρες είναι ανατροπή. Το ότι ανεβαίνει ένας πάνω σε ένα στήλο και μένει 53 χρόνια ο Άγιος Αλίπιος, ο Κιονίτης, είναι ανατροπή. Δεν είναι συμβιβασμός, δεν είναι κομφορμισμός, δεν είναι συντηρητισμός, δεν είναι ασφάλεια. Όταν λοιπόν πάμε εμείς στο σχολείο φοβισμένοι, ανασφαλείς και λέμε τα ίδια και τα ίδια, δεν μας ακούν. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Είμαστε σε ένα πλαίσιο ανθρώπων που δηλώνουν άθεοι. Καλά κάνουν. Απορρίπτουν έναν Θεό, τον οποίο και εμείς απορρίπτουμε, είμαι απόλυτα βέβαιος. Τον Θεό του συμβιβασμού, τον Θεό της υποκρισίας, τον Θεό της εκμετάλλευσης,
τον Θεό της κοσμικής αντίληψης, όλοι μας τον απορρίπτουμε. Απλώς δεν έχουν υποψιαστεί οι άνθρωποι ότι υπάρχει αλλού ο Θεός. Σε εμάς ίσως δόθηκε η ευτυχία να μπορέσουμε να δούμε λάμψεις της θεότητος ή τι θα πει γνήσια αυθεντική εκκλησιαστική ζωή, δοξασμένο το όνομα του Θεού, και να δηλώνουμε ότι πιστεύουμε. Όταν λοιπόν εγώ πηγαίνω σε ένα σχολείο και μου λένε να είστε άθεοι, λέω και εγώ παιδιά είμαι άθεος. Λέει δεν κατάλαβα, άθεος. Θα το πω. Σε ποιο Θεό δεν πιστεύεις? Γιατί είσαι άθεος? Διότι, και αρχίζει να μου λέει όλα τα στραβά. Και εγώ δεν τα πιστεύω. Απλώς εσύ δυσκολεύεσαι να βρεις μια διέξοδο σε αυτό. Αυτό εννοώ λίγο τολμηρό, αληθινό. Μη φοβούμαστε, ας πούμε, να πούμε κάτι και νεανικό λόγο. Τα παιδιά είναι σε άλλο κόσμο, καταλαβαίνουν άλλη διάλεκτο, μεταφράζουν τις έννοιες με άλλο τρόπο στο δικό τους το μυαλό, και αν εμείς είμαστε πολύ κουρασμένοι, ξεφτισμένοι και ξοδεμένοι, δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε. Αυτό εννοώ τολμηρός και νεανικός λόγος. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα η κυρία Ιωάννα Ιωπούλου, βιολόγος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συμπολίτες. Είμαστε πολύ τυχεροί που πηγευόμαστε μια τέτοια συνάντηση απόψε. Μάλιστα είχαμε την τύχη να ακούσουμε τον Σεβασμιό τον Νικόλο, τον οποίο δεν σας κρύβω, ήταν και προσωπική μου επιθυμία να τον ακούσω διαζώσεις, δεδομένου ότι έχω παρακολουθήσει αρκετά τη δράση. Εγώ θα πω, άκουσα αυτά που είπε, να είμαστε ανατρεπτικοί στο λόγο. Και εγώ θα έλεγα ότι να είμαστε ανατρεπτικοί όταν η μειοψηφούσα άποψη της αθεΐας εμφανίζεται ως κρατούσα άποψη. Σε αυτό θα πρέπει να αντιδράσουμε πάντα χωρίς επιβολή με διάλογο. Εκ της θέσεώς μου συναναστρέφουμε κάπως μεγάλα από 18 μέχρι 40, επειδή διδάσκουν τους μεταπτυχιακούς πιέσεις, τους υποψήφιους διδάκτορες κλπ. Και έχω βιώσει, έχω πολύ άσχημα βιώματα με τις καταλήψεις. Η τίτριά μου έβαλε τον αγώνα της, να μην πω σαν ασανσέρ για να πάω στο γραφείο μου, που είχα απόλυτη ανάγκη να πάρω κάποιες σημειώσεις μου. Μετά την κάλεσα και συζητήσαμε, όχι τότε, μετά από μέρες. Κατέβασε το κεφάλι κάτω όταν της έλεγα με το χαμόγελο «Εσύ να είσαι στη θέση μου και εγώ στη δική σου». «Στον πατέρα σου θα φερόσουν, έτσι». «Σε ένα σεβαστό σου πρόσωπο». Λέει «Εγώ δεν σέβομαι», μου λέει. «Ή τον πάω κάποιον ή δεν τον πάω». Ακούστε. Έτσι αυτή ήταν. «Εγώ δεν σέβομαι». Όσο και να θέλουμε και να ελπίζουμε σε μία μελλοντική ανάκαμψη των αξιών, έχουμε ένα παρόν το οποίο είναι ζωφερό, θα το πω έτσι. Το αξιακό σύστημα έχει καταβαραθρωθεί. Όλα μετριώνται με οικονομικούς όρους. Όμως, πρώτα ήρθε η ηθική καταβαράθρωση, μετά η πολιτική ευκαιρία μας και μετά ήρθε και η οικονομική. Εάν δεν έχεις ένα ηθικό σύνολο, δεν μπορείς εκεί επάνω να στηρίξεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται κοινωνία και πολιτεία. Και επειδή θέλω να είμαι σύντομη, να μην σε πάρω τον χρόνο, θέλω να πω ότι ως βιολόγος όλη αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη και η γενετική συνομηχανική, τι κάνει κάθε φορά? Ανακαλύπτει ένα κομμάτι από το κτίσμα του κτίστη. Επομένως, οποιοδήποτε που δαπανάται, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη, υπερβολική. Όμως, ένας είναι ο χτίστας. Και τα πάντα εν σοφία επίησε. Νομίζω αυτό και μόνο είναι αρκετό για να μας εδραιώνει, να μας ενισχύει στην πίστη μας και να δούμε πώς μπορούμε αυτή την πίστη
να τη διαδώσουμε ευρύτερα και ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι εμφανίζονται χαμένοι. Πιστέψτε με, μιλώ μαζί τους, εμφανίζονται χαμένοι. Τους λείπουν εκείνα τα γονάρια τα οποία θα τους κρατήσουν όρθιους σε αυτή την κοινωνία που θα κοιμάται. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο κύριος Χρυσικόπουλος Ανδρέας, εκπαιδευτικός, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα, σεβασμιότατε, Πάτερ Νικόλαε. Μια μικρή παρέμβαση ήθελα να κάνω πάνω στη διάλεξη. Ακούγοντάς την προσεκτικά, μου ήρθε στο νου η φράση ότι οι αξίες είναι νόμινα νούντα. Δηλαδή είναι γυμνά λόγια. Δηλαδή παρά τον ωφελημιστικό χαρακτήρα που μπορεί να έχουν οι αξίες με την έννοια ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια συνοχή σε μια κοινωνία ή να έχουν ένα χαρακτήρα χρήσιμο θηρικό, να ωφελήσουν πρόσκαιρα, παρόλα αυτά οι αξίες είναι προσωρινές. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κάτι μόνιμο και σταθερό κατά γνώμη μου. Και αυτό γιατί οι αξίες είναι κτιστές. Μπορεί να είναι αιώνιες, αλλά και αυτές οι αξίες είναι δημιουργήματα του Θεού. Είναι κτιστικά πράγματα, δεν είναι αιώνια πράγματα. Δεν φτιάχνουν οι αξίες Αγίους. Η ύπαρξη του Θεού, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αξία και κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ζωή. Και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας δεν θυσιάστηκαν για αξίες, αλλά για το πρόσωπο του Θεού Λόγου, του Χριστού, που ήταν ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης και ο εσαρκωμένος της Καινής. Εξάλλου τα Ευαγγέλια γράφτηκαν πολύ αργότερα από το κήρυγμα και την Ανάσταση του Χριστού. Για μένα η μοναδική αξία που θα μπορούσε να αφυπνίσει και να δώσει ζωή στους νέους, οι οποίοι πιστεύω έχουν καλή διάθεση, δεν είναι αρνητικοί σε όλα, ούτε είναι άθεοι, ούτε τίποτε άλλο, είναι η υπαρξιακή βίωση από εμάς, όχι των αξιών, αλλά της ζωής της πίστης χριστιανικής. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο, με το βίωμα και την άσκηση, η οποία θέλει κόπο για να αξίες να τις κοιτήσει, είναι εύκολο, θέλει λίγο χρόνο. Για να τις βιώσει όμως θέλει κόπο και άσκηση. Αυτό πιστεύω, αν θέλετε να παρέμβετε πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Πάρα πολύ σωστό. Και είχε ένα μειονέκτημα η ομιλία μου. Πολύ σοβαρό. Επειδή δεν ήξερα τι θα πούνε οι άλλοι, δεν μίλησα για το πρόσωπο του Χριστού και ήταν πάρα πολύ καλό το συμπλήρωμα που κάνετε. Βέβαια, νομίζω ότι είναι μια μικρή παρέξη. Εγώ δεν μίλησα για την ύπαρξη του Θεού, για την πίστη στο Θεό ως αξία. Ως αξία. Πίστη. Και η βίωση αυτή δεν θέλει κόπο όμως, είναι απλή. Αν είναι δυνατό. Αποδεκτή, γίνεται αποδεκτή, όχι. Είναι μια απλή διανοητική αποδοχή, μια απλή Είναι υπαρξιακή συντριβή η πίστη στο Θεό. Δεν είναι ιδεολόγημα. Είναι ιδεολόγημα. Ότι εγώ λέω ότι ανήκω σε ένα κόμμα, υποστηρίζω μια ομάδα, πιστεύω σε μια θρησκεία. Ο Παύλος λέει ζω και εγώ ζει δεν είμαι πιστός. Είναι αλλαγή, μεταλλαγή ολόκληρη της ύπαρξης. Είναι συντριβή του φυσικού ανθρώπου και αυτό θα πει καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Και οι νέοι μας σήμερα βλέπω έχουν κουραστεί από ιδεολογήματα, από τετριμένα πράγματα, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει για την παιδεία, να αλλάξουν την παιδεία, βιβλία γραμμένα εδώ και 20-30 χρόνια. Είναι αποστεωμένη, είναι απαρχαιωμένη η ελληνική παιδεία. Πιστεύω μερικές φορές έχουν δίκιο οι νέοι που διαμαρτύρονται και χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν για να μπορέσουμε να συγκινήσουμε τους νέους. Το σχολείο το ελληνικό πιστεύω έχει κουράσει, είναι διανυμένο, θέλει μια ρυσική μεταλλαγή, ρυσική αναδόμηση θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτά. Και βλέπει κανείς ότι ήταν μια περίοδος η οποία ήταν εκρηκτικής άνθησης και του πνεύματος ή πριν από την πτώση με την έννοια της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της τέχνης. Ας πούμε τα αριστουργήματα της Μακεδονικής σχολής που αποτελεί το αποκορύφωμα είναι 14ος αιώνας. Η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η επιστήμη του Νικηφόρου Γρηγορά, τα φαινόμενα όλα αυτά του Ιωσήφ του Βρυενίου ήταν μια άνθηση πραγματική. Και όμως ο Μιστράς. Και όμως άρχισε να μαζεύει το πράγμα.
Δεν μπορούσαν να φανταστούν. Υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο του Στίβεν Άσιμαν, η Βυζαντινή Θεοκρατία. Δεν χωρούσε στο μυαλό τους πως ήταν δυνατόν ύστερα από 11 αιώνες να χαθεί η επίγεια Βασιλεία του Θεού, την οποία εσάρκωναν στη συνείδησή τους στο Βυζάντιο. Ήρθε. Λέμε πολλές φορές, δεν θα αφήσει ο Θεός. Αφήνει ο Θεός. Αφήνει η μικρασιατική καταστροφή, αφήνει η άνοση της Κωνσταντινούπολης, αφήνει. Παρά τα αυτά, δεν πεθαίνει για πάντα. Θα χάσουμε, νομίζω ότι πληρώνουμε τώρα αλλαγές που γίναν στην παιδεία μας πριν από 30 χρόνια. Εάν δεν γίνουν τώρα αλλαγές, για άλλα 30 χρόνια θα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Είναι κέριο το θέμα της παιδείας. Και πρέπει να δούμε αν μπορούμε κάπως να αντιδράσουμε. Πιθανότατα το παγκοσμιοποιημένο σύστημα να είναι πιο ισχυρό από εμάς. Βέβαια υπάρχει αυτός ο φοβερός λόγος. Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Και γίνανε πολλά λάθη στην πρώτη σαλώσεως περιοχή, περίοδο κέρια, που αν τα αποφεύγανε οι Βυζαντινοί δεν θα συνέβαινε, θα άλλαζε η ιστορία. Υπ' αυτήν την έννοια, αυτό που μπορεί τώρα να γίνει είναι να προσδιορίσουμε με σαφήνεια και εντοπροσύνη το τι συμβαίνει. Εγώ δεν ξέρω αν ο Σεβασμιώτης είναι ευχαριστημένος με τα εκκλησιαστικά πράγματα. Συγχωρέστε με, Σεβασμιώτη. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Με στενοχωρεί η Εκκλησία, δεν με πειράζει η πολιτεία. Η Εκκλησία, εμείς εδώ, δεν είμαστε λίγοι. Αλλά μόλις φύγουμε θα τα ξεχάσουμε όλα. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία και εμείς λέμε ότι κατεβαίνει ο Χριστός. Και μόλις βγούμε συζητάμε για το Α και το Β και όλα, έχει εξανεμιστεί το παν. Είμαστε δικαιολόγητοι εμείς. Ερχόμαστε και λέμε ότι είμαστε το λίμα. Σιγά το λίμα. Είναι απογοητευτικής ποιότητας το λίμα. Μπορούμε να αφυπνιστούμε και μπορούμε να βγάλουμε λίγη παλικαριά, λεβεδιά και να ανοίξουμε τα στόματά μας και να ανοίξουμε λίγο και τις καρδιές μας. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας στο να δεχθούν. Εγώ πήγα στα εξάρχεια όταν γίνανε αυτά τα γεγονότα. Την προτροπή του πρωτοσυγγέλου της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, του πατρός Γαβρίλ. Αυτός είναι ένα νέο παιδί, έτσι πολύ ανοιχτό. Κατέβηκε και πήγε στα εξάρχεια όταν γίνανε αυτά. Και μου είπε, πρέπει να κατέβεις. Πήρα λοιπόν δύο παιδιά που ερχόταν από χρόνια σε μένα στην εξομολόγηση και τα οποία είχαν ναρκωτικά και τέτοια, ξέρω ήταν λίγο, θα την πω τη λέξη, αλυτόβοι και γίνανε μετά έτσι διαφορετικοί και κατεβήκαμε και πέρασα 2,5 ώρες. Είδα απίστευτα πράγματα. Η απουσία της Εκκλησίας από αυτά, όχι για να δείξει, για να είναι, ήταν παραπάνω από εμφανής. Δεν εμπνέουμε. Εγώ δεν θα πίστευα, νομίζω, πολλές φορές σε αυτό που μου προσφέρεται ως πίστη και Εκκλησία. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος με προτάσεις, γιατί αν έλεγα μερικά πράγματα θα έβγαινε πολύ κουτσομπολιό και το φοβάμαι. Αλλά ας αφήσουμε το μυαλό μας να δούμε τι σημαίνει Εκκλησία πρωτοχριστιανική που έβγαλε μάρτυρες και Αγίους και τι είμαστε εμείς σήμερα. Τι είμαστε εμείς. Λέμε λοιπόν ότι εάν αφυπνιστούμε, τότε τα πάντα μπορεί να γίνουν. Οι 12 Απόστολοι φυσικά ανέτρεψαν την ιστορία και ήταν απλοί άνθρωποι. Οι μάρτυρες που δίναν τη ζωή τους και χάναν το παιχνίδι και αυτοί την γύρισαν την ιστορία. Οι όσοι που βγήκαν από τον κόσμο μπόλιασαν τον κόσμο. Και εμείς σήμερα όμως έχουμε στις αγιογραφίες γύρω-γύρω, τους έχουμε έτσι κολλημένους σαν εικόνες. Πόσο ζωντανούς τους έχουμε στη ζωή μας και πόσο επικαιροποιούμε το δικό τους ήθος με τη δική μας τη ζωή, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Λέω λοιπόν ότι λογικά, έτσι όπως τα πράγματα εξελίσσονται, με αυτούς τους νόμους που περνάνε, με αυτά τα πράγματα που γίνονται και στην Εκκλησία, η ίδια νοοτροπία, λόγια φοβερά σας λέμε εμείς, περί θεώσους, περί δεν ξέρω εγώ τι καταστάσεων. Τα ακούμε, ευτυχώς, τα λέμε γιατί δεν θα τα εφαρμόσουμε. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Εγώ όταν κάνω χειροτονίες, μου βγάζουν κάτι λόγους οι υποψήφοι ιερείς, απίστευτους, δεν τους καταλαβαίνω. Μιλώ λίγο απλά, να καταλάβω κι εγώ τι εννοείς. Διότι προβάλλεις μια ιεροσύνη, η οποία σε υπερβαίνει τόσο πολύ που δεν θα τη ζήσεις. Να μου πεις ένα πρότυπο ζωής, τέτοιο που θα κρυθείς μετά. Να σου το δώσω εγώ τον λόγο σου μετά από 2-3 χρόνια να κρυθείς. Όπως και εγώ κρίνομαι στο δικό μου λόγο. Εάν δεν αφυπνιστούμε, δεν θα αλλάξει. Ο Θεός θα επιτρέψει την καταστροφή μας. Και αυτός όλος ο πολιτισμός θα γίνει. Τα παιδιά σήμερα δεν είναι εκτεθειμένα σε αυτό τον πλούτο των αξιών που εμείς τον ζήσαμε, τον υποψιαστήκαμε, αλλά δεν τον βιώνουμε μυστικά. Εάν όμως αφυπνιστούμε, τότε μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Μπορούν. Θα πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω. Υπάρχουν κάτι μακρομόρια στη χημεία πρωτεϊνών που αν αλλάξεις μια ρίζα μόνο στο τέλος, έχει 2.000 μόρια. Αν αλλάξεις μία ρίζα, αλλάζουν όλες οι ιδιότητες. Αυτό τι σημαίνει? Αν ένας αλλάξει μέσα σε αυτό το μακρομόριο, το πρωτεϊνικό μακρομόριο της κοινωνίας ο ίδιος, τότε αλλάζει η ιδιότητα του συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτή είναι η πρόκληση για όλους μας. Γιατί να μην προσπαθήσουμε? Ο κύριος Ηλίας Ρανδογιάννης έχει κάποιο ερώτημα. Σεβασμιότατε, στην αξία της ειρήνης που επικαλούνται πολλοί σήμερα, δείξατε και την αντίφαση που υπάρχει με τα μεγάλα ποσά που δαπανούνται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και αναφέρετε παραδείγματα όπου αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε νοσοκομεία και σχολεία. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως έστω και έτσι τεχνητά εξυπηρετούν τελικά την ειρήνη στο μεταπτωτικό και μη εξοπλισμένο κόσμο που ζούμε? Θα μπορούσατε να ισχυριστείτε τα ίδια όσον αφορά τα τεράστια ποσά που δαπανούνται για μια άλλη αξία, τη γνώση? Τα ποσά δηλαδή που δαπανούνται παραδείγματος χάρη για την έρευνα του διαστήματος ή το πείραμα ΣΕΡΝ? Μιας και είχατε υπηρετήσει την έρευνα, θα ήθελα μια απάντηση. Ναι. Απήντησα. Νομίζω ότι είναι υπερβολές αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα, το πείραμα του ΣΕΡΝ κόστησε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ευρώ, δολάρια, δεν ξέρω τι ήταν. Κάνουν έναν υπολογισμό, προσπαθούν λοιπόν τι θα γίνει να συγκροστούν τα πρωτόνια. Κάτι τρισταγήφθηκα. Γίνεται όλα αυτά, δημιουργούνται κάποιες. Χύνεται το ήλιο, γίνεται αέριο. Άντε πάλι από την αρχή. Θα βρίσκαμε δήθεν το σωμάτιο του Θεού. Κύριε Αντωνέλη, ξέρετε εσείς. Το σωμάτιο του Θεού, το ένζυμο της Αθανασίας, ξέρω εγώ, έχει κάτι τέτοια πράγματα, το σωμάτιο, το μαγικό σωμάτιο, η θεωρία των πάντων, στην υπερσυμμετρία. Τι είναι αυτή η θεωρία των πάντων? Εσείς που βρίσκετε τα πάντα, δεν μας θεραπεύετε λίγο τον καρκίνο να μην ταλαιπωρούμαστε? Δεν μας κάνετε μια διάγνωση να το βρίσκουμε μέσα μας έγκαιρα τουλάχιστον αυτό το πράγμα, να δούμε τι γίνεται? Έχει πολύ αλαζονία η εποχή μας. Αλλά κυρίως το είπα, το άλλο, τουλάχιστον αυτό με τις διαστημικές έρευνες και τα λοιπά, στη δική μας εποχή, εγώ άλλο θα σας έλεγα. Μιλάμε όλοι για οικονομική κρίση. Συγγνώμη που θα το πω. Τα λεφτά που ξοδεύονται για το καρναβάλι στην Πάτρα. Πάμε στον άλλο. Πάνω σε αυτό που είπατε, ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, μας είπατε μετέπειτα τη φθορά έκανε η αμαρτία στην εικόνα αυτή, αλλά δεν μας είπατε τι έκανε ο Θεός γι' αυτό και πώς ο άνθρωπος ξανά αποκτά αυτή την εικόνα. Αυτό το είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο. Εμένα. Το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Κύριος επάνω. Αυτό που έκανε είναι ότι έγινε άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου λίγο. Είναι το μόνο, το πιο σημαντικό. Φτιάχνει τον κόσμο και λέει και στην Αγία Γραφή, τον έφτιαξε καλό λίαν, λίαν καλός. Και μετά αναπαύθηκε ο Θεός. Σήμερα που θα κοιτάει τον κόσμο από πάνω, τι είναι αυτός ο κόσμος? Στο ένα μέρος σφάζονται. Οι χριστιανοί τσακώνονται.
Οι μοναχοί επενδύουν. Οι, ξέρω εγώ, άλλοι δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Τα έχει χάσει. Σαν αυτό που λέει κάπου εκεί, θα το ακούσουμε τώρα στα αναγνώσματα της Μεγάλης Σαρακοστής, με τεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Τι ήθελα και τους έκανα. Και λέει λοιπόν, αυτό είναι το πτωτικό στοιχείο. Έρχεται και κατεβαίνει και γίνεται άνθρωπος. Και οι άνθρωποι δεν τον λαμβάνουν, δεν τον καταλαβαίνουν. Και μετά αρχίζουν και τον διώκουν και τον σταυρώνουν. Και τη Μεγάλη Παρασκευή υπάρχει αυτή η ειρωνία. Εσφραγίσαντο των τάφων μετά της κουστοδίας. Τον κλείσαμε, τον κλειδώσαμε, πάμε τώρα να κοιμηθούμε, ησυχάσαμε. Παπ, ανασταίνεται. Προσφέρει αυτό το δώρο. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Ούτε τότε. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε εμείς. Έχει κάνει τα πάντα, ας κάνουμε κι εμείς λίγο το λίγο. Το λίγο που μπορεί να είναι τόσο μεγάλο που και εμάς να αλλάξει και τον κόσμο να μεταμορφώσει. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς κάποιος που έχασε την πίστη του την ανακτά και πάλι. Μήπως αυτός που την έχασε δεν την είχε. Μήπως είχε μια άλλη πίστη. Από την άλλη μεριά, είναι ένα άθλημα η πίστη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι εύκολο να έρχεσαι στην αίθουσα εδώ, να παρακολουθείς τις συνάξεις, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να απολαμβάνεις τη Μεγάλη Εβδομάδα, τους χαιρετισμούς. Έχει μια ομορφιά. Αλλά η πίστη, και θα επανέλθω σε αυτό που είχε πει πάλι ο Κύριος που ανέβηκε πάνω, που πρέπει να είναι βιωμένη απόδειξη, αίσθηση δηλαδή της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, που Του δίνουμε τα πάντα, αυτή η πίστη δεν νομίζω ότι μπορεί να χάνεται. Η πίστη που προέρχεται από έργα μιας ηθικής ζωής, ότι τον θέλω το Θεό επειδή ζω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και γι' αυτό δηλώνω ότι τον πιστεύω, αυτή μπορεί να χαθεί και μπορεί εύκολα να ξαναβρεθεί. Την άλλη όμως πίστη που μου προκύπτει ο Θεός, που δεν καταλαβαίνω τον εαυτό μου χωρίς το Θεό, αυτή την πίστη όταν την έχουμε δεν την χάνουμε. Αυτή χρειάζεται την δική μας συστολή. Ας πούμε, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας. Όλα αυτά τα επιτεύγματα, όλη αυτή η φιγούρα, όλο αυτό το ψέμα της υπερβολής, μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι και μας πνίγει την ανάγκη του Θεού. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως και υπεγράμμισα τη λέξη «η επιθυμία». Όχι αν είναι αληθινή η θεωρία της εξελίξεως. Αν την θέλουμε να είναι αληθινή, αν θέλουμε να υπάρχουν, ξέρω, εξωγήινα όντα, δεν πάει να υπάρχουν, δεν πάει να μην υπάρχουν, δεν πάει να υπάρχει εξέλιξη, να μην υπάρχει, ό,τι είναι, είναι. Ξέρει ο Θεός γιατί το έκανε. Αλλά να το θέλουμε το πράγμα όλο για να αποδείξουμε τη μη ύπαρξη και μη παρουσία του Θεού στη ζωή μας, γι' αυτό να θέλουμε τη δική μας ζωικότητα. Ότι είμαστε τίποτε βιολογική ύλη και τίποτε παραπάνω. Αυτό το πράγμα δεν θα μπει ο Θεός έτσι. Αυτό έχει πάρα πολύ έπαρση. Δεν θα μπει και σε εμάς που τον ομολογούμε. Θεός για να μπει με... Είναι Θεού το δώρο, λέει. Και όταν πήγαιναν, είπαν πρόσθεση μην πίστη. Θέλουμε, πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Είναι αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν απογοητευόμαστε όταν έχουμε λίγη πίστη. Τον σπόρο τον θέλουμε. Όχι τον σπόρο που μεταθέτει όρη, τον λίγο σπόρο που παρηγορεί τη ζωή μας. Τον θέλουμε. Αυτό μπορεί να αυξηθεί. Η αγάπη προς το Θεό είναι πολύ βασικό πράγμα. Και αυτή είναι που μπορεί να μας φέρει να τον θελήσουμε τον Θεό. Και είναι αυτό που ανέφερα λίγο, ότι είναι υπαρκτός. Δεύτερον, είναι αληθινός, όπως μας τον προσφέρει η Εκκλησία. Και τρίτον, είναι μεθεκτός, κοινωνούμενος. Μπαίνεις, είσαι ένα αυτό και αυτός εν σύ. Αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό.
Έχω ένα λεπτάκι. Μια ιστορία να πω που είχε έρθει ένα παιδί, κάπου το γράφω σε ένα από τα βιβλία. Με έπιασε, του είπαν ότι είναι επιστήμονας και αυτός ήταν έτσι επιστήμονας. Έρχεται λοιπόν και μου λέει, πάτερ μου λέει, έχω μάθει ότι είσαι επιστήμον. Θέλω να μου μια απόδειξη περί υπάρξεως Θεού. Λέω, τι, επιστημονική λέει. Λέω, δεν μου λες, ξέρεις ολοκληρώματα. Λέει, δυστυχώς δεν ξέρω. Κρίμα, λέω, γιατί ήξερα μια με ολοκληρώματα. Γέλασε αμήχανα. Του λέω, κοίταξε, δεν στο λέω για να σε θίξω, αλλά δεν υπάρχει τέτοιου τύπου Θεός. Ένα πράγμα έχω να σου πω. Δεν κάνεις μια βόλτα στο Άγιον Όρος. Υπάρχει ένας άνθρωπος, πατήρ Παΐσιος. Σκεφτόμουν να του κάνει κανείς αυτό το ερώτημα. Έναν άνθρωπο που ζει μόνο με το Θεό. Να του πει, πάτερ, πες μου μια απόδειξη. Μου λέει, έχω ακούσει γι' αυτόν. Να θέλω να πάω. Θα πας και θα του πεις ότι, πάτερ μου, θέλω μια απόδειξη περί υπάρξεως Θεού. Να δούμε τι θα σου πει αυτός ο άνθρωπος. Και να έρθεις μετά να μου το πεις. Το λέγανε το παιδί αυτό, εγώ έχω αλλάξει λίγο το όνομά του, σας πω το αληθινό το όνομα, Σεραφείμ. Του είπα, το έκανα το σχεδιάγραμμα πώς θα πάει. Λέει, φοβάμαι. Λέω, γιατί φοβάσαι να ρωτήσεις γι' αυτό, σε αυτόν και δεν φοβήθηκες να ρωτήσεις εμένα. Και τι θα σου κάνει, σε κυνηγήσει, θα τρέξεις. Αυτό είναι γεροντάκι, θα ξεφύγεις. Πηγαίνει μετά από 4 μέρες. Πηγαίνει λοιπόν, μόλις φτάνει στο καλυβάκι του, είδε 5 άλλα παιδιά που καθόταν στην άκρη σε κάτι κορμούς, όσοι είχατε πάει θα το ξέρετε, και στην άλλη μεριά του κτήματος καθόταν ο πατήρ Παΐσιος και κουβέντιαζε με κάποιον. Κάθισε και αυτός αμήχανα μεταξύ των άλλων και όταν τέλειωσε σε κανένα δεκάλεπτο, πλησιάζει ο πατήρ Παΐσιος και λέει, έλα εδώ παλικάρι, τον ξεχωρίζει. Πηγαίνει αυτός, του λέει, άκου να σου πω, εγώ, πάρε αυτά, είχε κάτι τσίγκινα κύπελα με νερό για τους υπολείπους, θα φέρω εγώ τα λουκούμια. Και να σου πω, λέει, κάτι, καλά να είναι κανείς άθεος, αλλά να έχει όνομα αγγέλου και να είναι άθεος, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Αυτός κόπηκε, λέει, πάτε που μπορώ να σας μιλήσω. Λέει, κοίταξε τώρα, λέει, νυχτώνει και δεν έχω πολλή ώρα, πάνε πάνω στο κουτουλουμούσι να κοιμηθείς. Πάτερ μου, λέει, καίγομαι. Καληνύχτα, του λέει. Άντε, πάρε και το λουκουμάκι σου, πιες και το νεράκι και δρόμο. Τον εξαπέστειλε. Αυτός πηγαίνοντας, κοίταζε αν υπήρχαν τηλεγραφόξυλα, μήπως εγώ είχα τηλεφωνήσει. Ανέβηκε λοιπόν στο μοναστήρι, κάθεσε, διανυκτέρευσε και ξακοιμηθεί. Ποιος του το είπε, τι έγινε. Κατεβαίνει λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί, όταν ανοίξαν οι πόρτες, αρχίζει να χτυπάει την πόρτα, δεν απαντούσε κανείς. Χτυπάει, ακούει μια φωνή μέσα από το δάσος. Παλικάρι. Τι θέλεις. Πάτερ μου, λέει, θέλω να σου μιλήσω. Λέει, γιατί ήρθες εδώ πέρα. Στο ερώτημα αυτό μου βγήκε, λέει, αυτό το παιδί, η πίστη. Αυτός ο άνθρωπος γύρισε μετά, βρέθηκε, τι να κάνω και τα λοιπά, να πας να κάνεις μια γενική εξομολόγηση. Αυτός δεν χάνει την πίστη του τώρα. Όχι γιατί του την απέδειξε. Δεν του την απέδειξε με το ότι κάπως του είπε το όνομά του με αυτόν τον διακριτικό τρόπο, αλλά γιατί έζησε δίπλα σε έναν άνθρωπο που είχε ολοζόντανη την πίστη και με μια γουλιά νερό, ένα λουκουμάκι και ένα έτσι γλυκό τρόπο του μετήγγισε την δική του πίστη. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να κάθεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει, όχι που λέει ότι πιστεύει. Μία ακόμα ερώτηση από τον κύριο Ιωάννη Παπακωνσταντινόπουλο. Η ζωή μας, της πόλης, είναι ασθένεια. Οπότε δικαιολογημένη η αχαριστία και το μέγεθός της. Τώρα η ζωή μας της πόλης είναι και αναπόφευκτη. Δεν είναι υγιής ζωή, δεν είναι φυσιολογική και έχουμε μια σωρία προβλημάτων που προσπαθούμε τώρα να τα αντιμετωπίσουμε και δεν γίνεται. Οπότε το ερώτημα ποιο ήτανε. Αν είναι αχαριστία και το μέγεθος δικαιολογημένο. Το παράπονο είναι πιο δικαιολογημένο και η προσπάθεια όσο μπορούμε να ζήσουμε με πιο φυσικό τρόπο. Ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη η ομιλία της Βαρυνατάθου και ιδιαίτερα κάποιες επισημάνσεις του. Και σταματώ στο πρώτο που είπε για την πίστη στο Θεό.
πρέπει να ξέρετε, ίσως πολύ να ξέρετε, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή αυτή, υπάρχει μια εκδοτική δραστηριότητα με θέματα Θεό. Ένα βιβλίο του Ντόκινς, η περί Θεού αυταπάτη, επιδοδότησε μια σειρά εκδόσεων, οι οποίες ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η αθεία, όχι ως γνωστική κατάσταση, αλλά ως συναισθηματική αναζήτηση, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο κακό όσο νομίζουμε. Και ο Παύλος δεν πίστευε στον Χριστό. Ήταν όμως ένας πολύ δυνατός και ενθουσιώδης, συναισθηματικά υπόχωρος. Λοιπόν, ο Ντοστογεύσκης λέει ότι, όχι ο Ντοστογεύσκης, ο Μπερδιάεφ, η κατάσταση της απιστίας είναι τόσο απεγνωσμένη όσο και δυνατή όσο η κατάσταση της πίστης στον Θεό. Βρίσκω λοιπόν πάρα πολύ επίτερο όσο είπε ο Σεβαστιώτατος στο θέμα αυτό. Ένα δεύτερο που θέλω να κλείσω και σιγά σιγά με το θέμα του συνεδρίου μας είναι το θέμα των φορέων των αξιών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για το δάσκαλο ως φορέα των αξιών. Απουσιάζουν λοιπόν οι φορείς και θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει το ιδεώδες από την εστάθμιση του. Για να έχουμε λοιπόν μια σωστή έτσι, ζωή πνευματική, θα πρέπει να υπάρχουν οι φορείς των αξιών. Και οι φορείς των αξιών είναι καταρχήν η εκπαιδευτική. Αλλά για να έχουμε μια πραγματική παιδεία, θα πρέπει αυτή η προσπάθεια αναβίωση των αξιών να αρχίσει από την νηπιακή ηλικία. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια στην παιδεία μας. Όταν πια το παιδί μεγαλώσει με βιώματα καταστρεπτικά όσον αφορά την ηλικία ζωή, είναι δύσκολο πλέον. Θα πρέπει λοιπόν από την αρχή να προσπαθήσουμε να εμπιστευτούμε στο παιδί όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να τη διαχειριστούμε. Εγώ θα ήθελα κάτι να πω για αυτό το πράγμα όμως. Εγώ δεν το κατάλαβα το πρώτο, το περί αθεΐας και του Θεού. Λέω η αθεΐα ως, όχι ως γνωστική κατάσταση, αλλά ως μια συναισθηματική, ας πούμε έτσι, αναζήτηση, η οποία σε οδηγεί, ας πούμε, σε ένα συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, μια κατάσταση και διαφορία. Προσπαθείς, αγωνείς. Είναι δυνατόν να αποτελέσει το υπόβαθρο για μια παράβαση. Αυτό το κατάλαβα. Τότε έτσι εντάξει. Η ειλικρίνεια που μπορεί να υπάρχει σε μια αμφισβητούσα ψυχή, αλλά όχι που δηλώνει σαν τετελεσμένο το κενό της αθείας της, είναι πολύ μεγάλη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είπατε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και για τον αόρατο πόλεμο και για την δύση της ελευθερίας και την δύση της δύσης. Σοφό πράγμα. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που είπε και προηγουμένως για τη νέα παιδεία και τα λοιπά, έχει να κάνει με την παρικμασμένη δύση. Είναι ένα κράμα μαρξιστικής αθεΐας και αθεΐας διαθωτισμού, το οποίο έρχεται να μπει στην ίδια μας τη ζωή σαν ξένο σώμα και να μας επιβληθεί.